Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 884. Είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το έψιλον κεφάλαιο, το 5 κεφάλαιο και το 21 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 884 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον και 21 εδάφιο. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλιν εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και το πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Άιρος, και ειδών αυτόν πίπτει στους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίστια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν για να σωθεί και θέλει ζήσει, και υπήγε με ταυτού. Και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβεν αυτόν. Και γινή της έχουσα ρίσιν αίματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον στο χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγγισε το ημάτιον αυτού, διότι έλεγεν ότι και αν το ημάτια αυτού εγγίσω θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και εισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από τους μάσιγους. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελθούσαν από αυτού, στραφείς εν το όχλο έλεγε «Τι σήγησε τα ημάτια μου» και έλεγον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού «Βλέπεις τον όχλον συθλίβοντάσαι και λέγεις «Τις μήγησε» και περιέβλεπε δια να είδη την πράξασα τούτου ή δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα επειδή ήξευρε ότι έγινε, τι έγινε επ' αυτήν ήλθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια ο δε είπε προς αυτήν θύγατερ η πίστη σου σε έσωσε είπαγε η σιρήνη και έσω υγιής από τις μάστιγός σου. Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι θυγάτης σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ευθύσσοτε ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυνάγωγο μη φοβού, μόνο πίστευε και δεν αφήκεν ουδένα να ακολουθήσει αυτόν ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς, τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον δεν απέθανε αλλά κοιμάται. Και κατεγέλων αυτού, ο δε αφού εξέβαλεν άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον και πιάσα στην χείραν του παιδίου λέγει προς αυτήν τα λιθά κούμι, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω σηκώθητη. Και ευθύς σηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι το ετών 12. Και ξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη και παρήγγειλαν σε αυτούς πολλά να μην μάθει μηδείς τούτο και είπε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Αμήν. Δύο άνθρωποι απαρηγόρητοι. Ο ένας εκ των αρχισυναγόγων, ένα πρόσωπο σημαντικό την εποχή εκείνη και στο χώρο αυτό, που είχε ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 12 χρονών, το οποίο όμως έπνεε τα λίστια, πέθαινε. Και μια γυναίκα, η οποία 12 χρόνια έπασχε από ρίσιν αίματος, είχε πάει σε πολλούς γιατρούς, είχε δαπανίσει όλη της την περιουσία, δεν είχε δει τίποτα καλό και ήταν και αυτή η απαρηγόρητη. Απαρηγόρητη εντελώς. Δεν είχε καμία ελπίδα μέχρι ότου κάποιος πλησίασε τον αρχισυνάγωγο και του είπε «Υπάρχει ο Χριστός που μπορεί να σε βοηθήσει, καθώς σε Αυτόν δεν είναι τίποτα αδύνατον, αλλά σε Αυτόν τα πάντα είναι δυνατά». Και ο αρχισυνάγωγος το πίστεψε ή τουλάχιστον έλπισε και ξεκίνησε να πάει να συναντήσει τον Χριστό. Αυτός που του το είπε ήταν χρήσιμος. Για να του το πει
σημαίνει ότι τον είχε παρηγορήσει ο Θεός, ο Χριστός. Αυτός που μίλησε στην αιμορροούσα ήταν χρήσιμος. Για να του το πει σημαίνει ότι είχε παρηγορηθεί ο ίδιος που της μίλησε από τον Χριστό. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα να μετατρέπεται ο αρχισυνάγωγος σε δούλο Χριστού καλών παρηγορητήν. Και να μετατρέπεται η αιμορροούσα σε δούλη Χριστού καλή παρηγορήτρια. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, μεταβάλλονται τα πράγματα από την απόλυτη απελπισία στην απόλυτη χαρά και στην απόλυτη χρησιμότητα στα χέρια του Θεού. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Από την απόλυτη αδυναμία, απελπισία και απογοήτευση. Όταν έλθει η παρηγοριά από τον καλόν παρηγορητή, γιατί υπάρχουν και άθλιοι παρηγορητές. Τι έκανες μωρέ και σε ταλαιπωρούν έτσι και ταλαιπωρείσαι έτσι. Εσύ φταίς που ταλαιπωρείσαι έτσι. Από τον καλό, τον απεσταλμένο του Κυρίου παρηγορητή ξεκινάει η απόλυτη μεταμόρφωση στη ζωή και στην πραγματικότητα του ανθρώπου. Πόσο χρήσιμος ήταν αυτός ο άνθρωπος που μίλησε στον αρχισυνάγωγο για τον Χριστό. Πόσο χρήσιμος ήταν αυτός ο άνθρωπος που μίλησε στην αιμορροούσα για τον Χριστό. Πόσο σημαντικό πρόσωπο στα μάτια του Θεού. Πόσο σημαντικό πρόσωπο στα μάτια των ανθρώπων. Πόσο σημαντικό πρόσωπο στο έργο του Χριστού. Πόσο ένδοξο πρόσωπο είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι μισθαποδοσία θα έχει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε και είπε λόγια απλά από την προσωπική του εμπειρία. Είναι αυτό που βλέπει ο Θεός και λέει πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων υπόδες του ευαγγελιζομένου του κηρύττοντος ειρήνη στον άνθρωπο με το Θεό, του ευαγγελιζομένου αγαθά, του κηρύττοντος σωτηρία, του λέγοντος προς την Σιών ο Θεός σου βασιλεύει. Πόσο ωραίοι είναι οι πόδες αυτών των ανθρώπων που ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός τους ευεργέτησε σε αυτούς που χρειάζονται την ευεργεσία τους, τους παρηγόρησε σε αυτούς που χρειάζονται την παρηγοριά του, τους, σε αυτούς που μιλάνε ότι ο Χριστός τους έσωσε, σε αυτούς που χρειάζονται σωτηρία. Πόσο σημαντικό πρόσωπο είναι, δεν φαίνεται, αλλά είναι στον ουρανό ένδοξο. Δεν μας λέει ποιοι είναι, κάποιοι, κάποιος. Αλλά από αυτόν ξεκινάνε όλα και η δόξα του Θεού στη ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων. Δεν είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, δεν συστήνεται στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι ο πρωταγωνιστής στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτός στον οποίον ο Κύριος θα πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα δε στάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Ένας λόγος που δεν τον είπε πιθανόν εκείνη τη στιγμή στον αρχισυνάγωγο, πιθανόν να του το είπε πριν, αλλά το Πνεύμα το Άγιο το εργάστηκε εκείνη τη στιγμή που το χρειαζόταν. Μπορεί να του το είπε και εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει σημασία το πότε. Σημασία είχε ότι το είπε. Άνοιξε το στόμα του και το είπε.
ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ο Χριστός θεραπεύει πάσα νόσα και πάσα ασθένεια, ο Χριστός αγαπάει, ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος Θεός, τίποτα δεν είναι αδύνατο σε Αυτόν, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και ο αρχισυνάχογος το έπιασε στην καρδιά του. Και όταν βρέθηκε στην απόλυτη απογοήτευση και απελπισία, ξεκίνησε. Ταπεινώθηκε μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ο αρχισυνάγωγος, να πώς το λέει και μ' αρέσει τόσο πολύ, πίπτει επί τους πόδας αυτού, γονατίζει στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά. Με λόγια πραγματικά που βγαίναν από την ψυχή του, γιατί ήταν σε απόλυτη απελπισία. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να προσευχηθεί έτσι. Μόνο ο πατέρας, μόνο ο αρχισυνάχογος. Έλα σε παρακαλώ, το παιδί μου πεθαίνει. Να απλώσει τα χέρια, το χέρι σου επάνω. Θα ζήσει. Και ο Κύριος ποτέ δεν αρνείται σε τέτοια προσευχή, επίκληση, να του πει θα έλθω. Να απαντήσει θετικά στο αίτημά του. Θα έλθω. Και ξεκινάει. Αλλά πολύ όχλος τον συνέθλιβαν. Και ξαφνικά μια άλλη απελπισμένη γυναίκα. 10 χρόνια, όλα τα είχε χάσει, δεν είχε καμία ελπίδα πια για κανέναν. Διεπίστωσε ότι, όπως και ο Ιάιρος, ότι η δόξα της ήταν σαν το λουλουδάκι σε ένα χόρτο. Ξεράθηκε, χάθηκε. Την περιουσία της άχρηστη, όλα άχρηστα. Μόνο ο Χριστός είναι χρήσιμος. Δόξα στο Θεό. Και ταπεινώθηκε και αυτή. Σκέφτηκε με σκέψη πίστης. Αλλά πίστης σε απόγνωση. Αυτή είναι η πίστη φοβερή, αδελφοί. Πίστη σε απόγνωση, σε απελπισία, σε αγωνία. Δεν αντέχω άλλο, απέκαμα. Αλλά πίστη. Θα πάω από πίσω. Φτάνει να αγγίξω. Έτσι μου είπανε. Δεν μπορεί μόνη της να το φαντάστηκε, αλλά και έτσι η χάρη του Θεού είναι. Και μόνη της να το φαντάστηκε. Μόνο να αγγίξω τα ημάτια του και θα θεραπευθώ. Αλληλούια. Και αυτό που σκέφτηκε το κάνει πραγματικότητα. Αυτές τις σκέψεις πίστης, αδελφοί, το δύσκολο και το κρίσιμο σημείο είναι να το κάνουμε πραγματικότητα. Να μην μείνει θεωρητική η πίστη μέσα μας, αλλά η πίστη να έχει έργα πίστεως, γιατί αλλιώς είναι νεκρά. Πήγε, έσπρωξε μέσα στην αδυναμία της, μέσα στην ανυμπόρια της, στην απελπισία της, έσπρωχνε και πλησίαζε, γιατί πολύς όχλος συνέθλιβε αυτόν. Ταπεινά την σπρώχνανε, επέμενε και ίσα ίσα άγγιξε το άκρον του ηματίου του Χριστού και εκείνη τη στιγμή ξεράθηκε η πληγή και κατάλαβε ότι έγινε καλά. Τόσο εύκολα. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί αγαπητοί, σε απόγνωση. Να γιατί πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας να ερχόμαστε σε απόγνωση, για να έχουμε αυτή την πίστη, τη μοναδική πίστη, την πίστη της απελπισίας, την πίστη του τέλους. Χάρις Θεού ήταν η αρρώστια της για 12 χρόνια για να γνωρίσει τον Χριστό και να σωθεί.
Χάρις Χριστού ήτανε, χάρις Θεού η αρρώστια της, στο κοριτσάκι του Ιάιρου. Μα είναι τέτοια χάρη, ο Θεός ψάχνει και βρίσκει οποιοδήποτε τρόπο. Και τώρα τι βλέπει ο Ιάιρος? Καθυστέρηση. Γιατί σταμάτησε ο Κύριος. Λέει κάποιος με άγγιξε, γιατί κατάλαβε ότι βγήκε δύναμη από το σώμα του. Και δεν θέλει ο Ιησούς Χριστός αυτή που τον πλησίασε με πίστη απόγνωσης να πάρει μόνο τη θεραπεία της. Ο Χριστός θέλει το σημαντικότερο, να πάρει τη σωτηρία της. Ποια είναι αυτή που με άγγιξε? Και αυτή η γυναίκα σταμάτησε. Φοβήθηκε. Και εξιστόρισε ό,τι συνέβη. Ομολόγησε. Εάν πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος και ομολογήσεις με το στόμα σου ότι είναι Κύριος, θα σωθείς. Και έπρεπε τώρα να ομολογήσει και ομολόγησε. Και ο Κύριος της απάντησε: «Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε». Όχι σε θεράπευσε μόνο, σε έσωσε. «Ήπαγε εν ειρήνη και έσω υγιής από τις μαστιγώς σου». Είναι θαυμαστό, αδερφοί, όταν καταλάβουμε το έλεος, τη χάρη και το σχέδιο του Θεού. Όλα αυτά που συνέβησαν και στη ζωή σου, Ιάιρε, ο Θεός τα επέτρεψε για τη σωτηρία της ψυχής σου. Όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή σου, στην αρρώστια σου, γυναίκα αιμορροούσα, ο Θεός τα έκανε για να γνωρίσεις τον Χριστό και να σωθείς. Και τολμώ να πω κι εγώ, αδελφοί, τώρα, ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, αδερφέ, όσο και κακό είναι, είναι η χάρις του Θεού για να γνωρίσεις τη δόξα Του, τη δύναμή Του και να γίνεις μάρτυρας της δόξης Του και της δύναμής Του, να γίνεις χρήσιμος και χρήσιμη παρηγορητής, να γίνεις χρήσιμος στο Χριστό, χρήσιμος στους ανθρώπους. Γι' αυτό μη λυπάσαι, να χαίρεσαι. Και θα χαίρεσαι μόνο αν βλέπεις πίσω από τα φαινόμενα πάνω στον ουρανό την αγάπη του Θεού και το έργο του Θεού και τι ωραία που εργάζεται στη ζωή μας για να μας φαντερώσει τη δόξα Του, τη δύναμή Του, να μας κάνει χρήσιμους στο έργο Του. Να φανερώσει ότι υπάρχουν οι ευαγγελιζόμενοι την ειρήνη, οι ευαγγελιζόμενοι τα αγαθά, οι κηρύττοντες στη Σιών ότι ο Κύριος είναι ο βασιλιάς. Δεν μπορείς να το ομολογήσεις ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Θεός του ουρανού και της γης, αν δεν τον έχεις γνωρίσει στη δόξα Του, στη δύναμή Του, στη χάρη Του, στο ελεός Του, αν δεν έχεις κατανοήσει ότι Αυτός είναι που σ' αγάπησε με αγάπη σ' αιώνια. Η καθυστέρηση που προήλθε εξαιτίας της αιμορροούσης ήταν καταλυτική για τον Ιάιρο, γιατί ήλθαν απεσταλμένοι από την οικία του Ιάιρου και του λένε: «Μην ενοχλείς το δάσκαλο». Το κοράσιον απέθανε. Τώρα δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να πιστέψει. Τώρα έχασε τα πάντα. Αλλά εκεί που χάνεις τα πάντα ακούγεται ο Λόγος του Θεού. «Μη φοβού μόνο πίστευε». Εκεί που χάνονται όλα, και η πίστη σου και η ελπίδα σου και η δυνατότητα ακόμη να ενεργήσει ο Θεός. Μέχρι τώρα είχε πίστη ο Ιάιρος. Θα πάω, θα τον φωνάξω, θα αγγίξει με τα χέρια του το κοράσιον και θα ζήσει. Τώρα τι ήθελε και αυτή η γυναίκα και σταμάτησε και δεν πήγαμε γρήγορα? Τώρα όλα χάθηκαν. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Αλληλούια.
τίποτα δεν γίνεται. Πέθανε το κοράσιον. Εκεί είναι που έρχεται ο Λόγος του Θεού. Πιστεύεις το Λόγο του Θεού, αδερφέ? Βοήθα μας να πιστεύουμε στο Λόγο σου, Χριστέ μου. Εκεί στο τίποτα, εκεί στο πουθενά, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα καλό, που ο δρόμος τέλειωσε, εκεί υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Μη φοβού μόνο πίστευε. Μη φοβού μόνο πίστευε. Γιατί έρχεται η στιγμή που ο άνθρωπος τα χάνει όλα, σαν τον Ιάιρο. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν γίνεται τίποτα τώρα. Τελειώσαν όλα. Όχι, αδελφοί μου, ποτέ δεν τελειώνουν όλα. Γιατί υπάρχει ο Λόγος του Θεού πίσω από κάθε τέλος. Πίσω από κάθε τέλος είναι ο Λόγος του Θεού που φωνάζει: μη φοβού, μόνο πίστευε. Εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι ο παρηγορών. Εσέ, ποιος είσαι εσύ και φοβάσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου, ώστις θα γίνεις αχόρτος και ο φόβος σου σε κάνει να λησμονείς τον ποιητή σου, αυτόν που εξέτεινε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη, και φοβάσαι κάθε μέρα την οργή του καταθλίβοντος. Και τώρα πού είναι ο καταθλίβονες? Δόξα στο Θεό. Δεν υπάρχει τέλος στο Θεό, αδερφοί. Ο Θεός είναι πάντοτε μία αιώνια αρχή. Νέα πράγματα κάθε στιγμή. Και του λέει: πάμε τώρα. Και παίρνει μαζί ο Κύριος τους τρεις κοντινούς του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και φτάνουν στο σπίτι και όλοι κλαίγανε, θρηνούσανε για το κοριτσάκι που πέθανε. Και ο Κύριος μπαίνει και λέει: μην κλαίτε, δεν πέθανε, κοιμάται. Και εγώ θα το ξυπνήσω. Αλληλούια. Αδερφοί, δεν πέθανε, κοιμάται, και ο Χριστός θα το ξυπνήσει. Δόξα στο Θεό. Πιστεύεις? Η πίστη σου θα σε σώσει. Η πίστη σου θα σε σώσει. Είναι απλό. Δεν θα κάνει μεγάλα πράγματα. Θα μπει μέσα στο δωμάτιο και θα πει: κοράσιον, ταλιθά κούμι, κοράσιον, εγέρθητη, σήκω. Μα είναι πεθαμένο. Όχι, κοιμάται. Κοράσιον, σήκω. Και οι ζωντανοί δεν πιστεύαν στο Λόγο του Θεού. Το πεθαμένο το κοριτσάκι άκουσε και σηκώθηκε. Και όλοι θαύμασαν. Μα Κύριέ μου, και αυτό εσύ το επέτρεψες, το θάνατο. Το σχέδιό σου προέβλεπε και θάνατο. Δεν ξέρουμε μέχρι πού φτάνει η Θεία Πρόνοια του Θεού. Ένα ξέρω: μη φοβού, μόνο πίστευε και θα ζήσει. Σηκώθηκε υγιέστατο, τους λέει: βάλτε το να φάει. Το έβαλα να φάει. Σκεφτείτε, αδερφοί, τώρα τη μεταβολή, τη μεταμόρφωση του Ιάιρου, της γυναίκας του και των παρευρισκομένων. Άντε τώρα να πει σε αυτούς τους ανθρώπους κάποιος: δεν υπάρχει Θεός. Άντε να πει κάποιος σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ο Χριστός Χριστούλης είναι, Χριστουλάκος είναι, μια εικονίτσα είναι, εκεί επάνω με ένα μουσι ξανθό. Άντε να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισε μέσα στο σπίτι του τον Κύριο των Κυρίων, τον Βασιλιά των Βασιλιάδων,
τον παντοδύναμο Θεό, άντε να του πεις τι. Και σκέψου αυτός τώρα μεταμορφωμένος τι θα λέει. Ζει ο Χριστός, ζει ο Βασιλιάς, ανασταίνει νεκρούς, δοξάζει το όνομά του, υψώνει το όνομά του, αλληλούια. Τι θα βγαίνει μέσα από την ψυχή αυτού του ανθρώπου? Δοξολογία, ευγνωμοσύνη και κάθε λόγια παρηγορητικά, λόγια ενισχυτικά. Θα βλέπετε τους ανθρώπους, μπορεί να κλαίγε για αυτούς, αλλά είχε ένα λόγο να τους πει. Και ο Ιάιρος και αυτή η γυναίκα, μη φοβού, μόνο πίστευε, αμήν.